Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, πρωταγωνιστής στην παράσταση «Αχ, αυτά τα φαντάσματα». Εδώ είσαι, ε! Αυτό το έργο του Ντουάρντο Ντε Φιλίππου, ένα κλασικό έργο, το «Αχ, αυτά τα φαντάσματα», δίνει απλόχερα κάτι πολύ ανθρώπινο, το οποίο ναι μεν κάνει τον κόσμο να γελάει, αλλά τον κάνει και να συγκινείται γιατί ανακαλύπτει μέσα από τους χαρακτήρες που έχει δημιουργήσει ο Ντε Φιλίππου, ανακαλύπτει πραγματικούς ανθρώπους του σήμερα που ο καθένας κυνηγάει το φάντασμά του. Όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή τη δουλειά, προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσω αυτό που με κάνει ευτυχισμένο ως ηθοποιό και μέσα από την κωμωδία, είναι το να ουσιαστικά να υπάρχω με μια πραγματική, όσο το δυνατόν πραγματική ανθρώπινη υπόσταση, εννοώντας ότι η κωμωδία για μένα είναι μια αλήθεια που πρέπει να υπάρχει ως βάση για αυτήν. Μια αλήθεια που απαιτεί όχι μόνο το γέλιο, απαιτεί και το τραγικό. Οι Ατενίστας άλλαξαν την άποψη αρκετών Αθηναίων για την περιοχή γύρω από την Ομόνοια. Σήμερα ξεκινήσαμε από την πλατεία Ομονίας, μία ξενάγηση στην Ομόνοια και κάτω από την Ομόνοια, σε μία προσπάθεια της ομάδας Κάλυψερ των Ατενίστας να μάθουμε περιοχές της Αθήνας τις οποίες δεν γνωρίζουμε, να έρθει κόσμος σε περιοχές τις οποίες ενδεχομένως μόνος του θα φοβόταν ή δεν θα ήθελε να περπατήσει, να δείξουμε κτίρια διαμαντάκια που όλοι περνάμε από μπροστά αλλά δεν ξέρουμε τι είναι. Και να περπατήσουμε όλοι μαζί και να τα δούμε. Ο Αντώνης Ντόνεφ παρουσιάζει τα νέα έργα του στην γκαλερί The Breeder. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Νοεμβρίου. Περιλαμβάνει μια σειρά από έργα πάνω σε παλιά βιβλία, κυρίως λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, μαθηματικά, φυσικά βιβλία. Δηλαδή, αυτά που δεν μ' αρέσουν. Εγώ προμορφώνω το σχέδιο, το ήδη υπάρχει σχέδιο, διαβάζοντας πάντα και το background, το οποίο με κάνει να σκέφτομαι διάφορα πράγματα και έτσι αντιδραστικά μπορώ να πω, φτιάχνω όλο αυτό. Η οπερέτα του Θεόφραστου Σακελαρίδη, ο Βαφτιστικός, ανεβαίνει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο Βαφτιστικός του Σακελαρίδη ήταν για μένα ένα παιδικό όνειρο, ήταν το πρώτο λυρικό έργο που παρακολούθησα ως παιδί. Τελικά ήρθε η στιγμή να γνωρίσω πολύ καλά αυτό το έργο, να μπω πολύ βαθιά μέσα στη δημιουργία. Είναι κάτι που το αγαπάω πάρα πολύ και ανυπομονώ.